Νίκο, ξανά καλησπέρα. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα πώς προετοιμαζόσαστε για τους αγώνες αυτούς. Καταρχήν, αυτοί οι αγώνες θα γίνουν 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου, πέρσι είναι 4, φέτος 10, γιατί 3 Ωραία. Ιουνίου είναι Κυριακή και γίνεται ένας μεγάλος αγώνας στο Μέτσοβο που το κάνει ο Νίκος ο Καλοφύρης. Mm-hmm. Και έτσι, επειδή είμαστε στην ίδια Ομοσπονδία, το καλεντάρι της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να είναι δύο αγώνες σε μια ημερομηνία. Και έτσι, εμείς πήγαμε στις 10. Τέλεια. Λοιπόν, οι αγώνες αυτοί, ο αγώνας αυτός τι περιλαμβάνει, τι διαδρομή έχουμε? Η διαδρομή είναι, ενώνουμε δύο μνημεία, το Αχίλιο και το Ληστόν. Mm-hmm. Είναι 18-11 χιλιόμετρα. Πολύ ωραία. Και είναι από την Εθνική Οδό, δηλαδή κατεβαίνουμε το Γαστούρι, φτάνουμε Ποντί, φτάνουμε εδώ πέρα έξω από το κανάλι σας, μπαίνουμε Τσάρου. Mm-hmm. Και πάτε προς την πόλη. Αεροδρόμιο, ναι. Ναι. Πάμε όμως... Δεν πάμε, δεν πάμε το αεροδρόμιο, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να έχει πτήσει και πάμε από το νέο δρόμο, την Επτανήσου. Το roundabout, δεξιά, φτάνουμε Φανάρια και μετά πάμε προς το ΕΑΚ και εκεί παραλιακά προς το Coffee Palace και ΝΑΟΚ. Και μέχρι πάνω, να φτάσετε στην πλατεία Ληστό. Στην πλατεία, δεν είναι ακριβώς στην Κοφινέτα. Είναι, ακριβώς, ωραία. Όπως οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει? Ναι. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα. Πώς θα πάμε? Είμαστε εντάξει, okay, καλά πάμε. Εξάλλου έχουμε βάλει ένα όριο αθλητό 200 αθλητές για να υπάρχει σωστή διαχείριση τόσο στην υδροδοσία και γενικά ένας αγώνας πρέπει να έχει ένα όριο αθλητών. Mm-hmm. Δεν είναι σινεμά να το γεμίσουμε για να δούμε ταινία. Εδώ πέρα υπάρχει ένας αγώνας ο οποίος βρίσκονται αθλητές. Σε για να ξέρετε, εννοείς την τροφοδοσία, τροφοδοσία ποιος τους... στο και να ελέγχετε και λίγο τα πράγματα. Και να υπάρχει ένας έλεγχος. Ωραία. Ναι. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι άνω των 18. Ναι, όσοι είναι άνω των 18. Χώρια κορίτσια. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα τέτοιο. Μέχρι, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι όπου πάει. Μέχρι όσο αντέχει κάποιος. Ναι. Θα υπάρχει βεβαίως γιατρός, ασθενοφόρο κτλ. Θα δοθούν έπαθλα στους 6 πρώτους κύπελα, διπλώματα κτλ. Οι εγγραφές είναι μέχρι 31 Μαΐου. Σχετικά με τους 6 πρώτους και 6 πρώτες, επειδή λογικά. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί ένας αθλητής που είναι 50 ετών, 55-60, έναν ο οποίος είναι 25. Ναι. Έχουμε και ηλικιακές κατηγορίες. Έχουμε 18-30, πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. 31-40, δεύτερη. 41-50, 50+. Ωραία. Εντάξει, γιατί ένας ο οποίος είναι 55 χρονών θα κάνει τον αγώνα, ένας γρήγορος 55άρης θα τον κάνει 58 λεπτά. Έχετε και τέτοιες ηλικίες όμως. Σε συμμετοχή. Βέβαια, έχετε πει. Βέβαια. Έχετε. Και καλούς και είναι και καλοί αθλητές. Ωραία. Θα υπάρχει τροφοδοσία, ας πούμε, στα μισά, λοιπόν, περίπου 4 και 8 στην εκκίνηση, χιλιόμετρα. Στην εκκίνηση έχουμε στο 4ο χιλιόμετρο, έχουμε στο 7ο και στον τερματισμό. Επειδή θα έχει ζέστη, ίσως να βάλουμε και ένα τρίτο σταθμό. Mm-hmm. Θα δω λίγο και τον καιρό και πώς. Ήδη κάνει ζέστη, οπότε φαντάζομαι 10 Ιουνίου. Ήδη κάνει ζέστη, γι' αυτό και στην εκκίνηση μπροστά από το Αχίλιο, που θα υπάρχει μουσική, μπαλόνι κτλ. Θα έχουμε και σταθμό υδροδοσίας, ώστε κάποιος αθλητής, αν θέλει να γεμίσει και να πει και να κάνει, δεν θα είναι ένας αγώνας, πάμε εκεί μαζί, όπως κάνουν και αυτό. Πρέπει να το δείξουμε λίγο στους δρομείς και στους αθλητές, αθλούμενους, ότι πλέον οι αγώνες πρέπει να έχουν μια πιστοποίηση. Εμένα η Ομοσπονδία αύριο μου στέλνει email και μου δίνει πιστοποίηση για τον αγώνα όπως και πέρσι. Ωραία. Το φαινόμενο ότι μια ποδοσφαιρική ομάδα κάνει ένα αγώνα δρόμου. Μια ομάδα ενός χωριού που κάνει και πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος ή της Αγίας Τριάδας κάνουμε και ένα αγώνα. Αυτά πρέπει να τα φιλτράρουμε. Ναι. Αυτοί οι οποίοι... Αυτά μήπως είναι στα πλαίσια λίγο πιο έτσι παρείστικο και δεν είναι τόσο... Δεν είναι παρείστικο, απλά θα πρέπει οι αγώνες δρόμου, πρέπει, μάλλον θα το πω αλλιώς, οι συλλόγοι πρέπει να ανήκουν σε μια ομοσπονδία, ο αγώνας να βρίσκεται στο καλεντάρι της ομοσπονδίας, η ομοσπονδία να δίνει έγκριση αφού έχει δει τη διαδρομή και την έχει εγκρίνει, δηλαδή όχι, λέω εγώ, Αχίλιο Ληστόν. Πού ξέρει αυτό στην Αθήνα ο πρόεδρος ότι το Αχίλιο Ληστόν είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει ασφάλεια στους αθλητές? Ή είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι... Τι φυσικά εμπόδια θα έχει, οτιδήποτε δηλώσεις πάντων. Ναι, έρχεται, έχει έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Γραμματέας, έχουν δει τη διαδρομή και έχουν δώσει πιστοποίηση. Με αυτή την πιστοποίηση εγώ τι κάνω? Κινούμαι και πάω στην ελληνική αστυνομία και λέω γεια σας, θέλω τροχέα εδώ εκεί. Θα μου πεις ποιος είσαι. Ή εσείς πιέζεστε. Ορίστε, δίνουμε ένα έγγραφο. Έτσι. Ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος Corfu Run αγώνας, έτσι, τα 11 χιλιόμετρα. Ναι. Τι, η Κατερίνα Μπερδούση τώρα πώς προέκυψε? Κατερίνα Τι Μπερδούση. Είναι αυτό, παιδιά? Όχι μόνο η Μπερδούση. Και όχι μόνο η Μπερδούση, αλλά... Και ο Σημειώτης, ο οποίος βγήκε δεύτερος στο μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης και τέταρτος στο μαραθώνιο της Αθήνας. Ναι.
είναι ένας αθλητής. Και η Μπεδούση είναι μια πολύ διακεκριμένη αθλήτρια. Έχει πολλές σημαντικές διακρίσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό, βαλκανικό. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει συμμετάσχει και στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Είχε πάει. Έχει πολύ σημαντικές διακρίσεις. Πολύ ωραία συμμετοχή αυτή. Καταρχήν είναι και γιατρός ψυχολόγος. Ναι. Και θα είναι καλό όλοι οι μισοί τερμίσεις που κάτι έχουμε λίγο. Να τα πείτε λίγο πριν τον αγώνα, ναι. Καταρχήν, εμείς έχουμε ένα στόχο, ότι δεν φέρνουμε αθλητές, αλλά οι οποίοι έρχονται για μας. Δεν τους πληρώνουμε. Ναι. Γιατί κάποιοι αθλητές λένε, εγώ για να έρθω Κέρκυρα θέλω αεροπορικά, ξενοδοχεία, θέλω και κάποιο ποσό και αυτά. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Έρχεσαι εδώ γιατί αγαπάς τον αγώνα, αγαπάς αυτούς που το διοργανώνουν, γιατί έχεις τρέξει μαζί τους σε κάποιους αγώνες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει συνεννόηση με κάποια ξενοδοχεία, κάποια εστιατόρια. Υπάρχει μια συνεννόηση για το... γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται και λένε, ναι, θα φιλοξενήσουμε την Κατερίνα την Μπερδούση ή το Σημειωτάκι. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα έρχονται και πιάνουν κουβεντούλα με τους άλλους δρομείς και λύνουν τα απορίες. Διότι η Κατερίνα ή ο Σημειωτάκης, ο οποίος έχει κάνει μαραθώνιο 2-35, ή η Κατερίνα που έχει πάρει Βαλκανικό και Μεσογειακούς κτλ., έχει μια τεράστια εμπειρία. Ναι. Και ο δρομέας, ο οποίος μπαίνει τώρα στον χώρο των αποστάσεων, των μεγάλων αποστάσεων, γιατί η απόσταση είναι και τα 100 μέτρα να τρέξει κάποιος. Σωστά. Το μεγάλο αποστάσιο 5 και 10 χιλιόμετρα, μπαίνει και ρωτάει τι είναι αυτό, αποθεραπεία, φαγητό, όλα αυτά. Πιστεύεις ότι θα αγχωθούν οι υπόλοιποι όταν τρέχουν δίπλα σε μια γυναίκα που είχε βγει τέταρτη Ολυμπιονίκη ή που είναι μέλος της εθνικής ομάδας, δηλαδή θα έχουν άγχος ή θα έχουν εξής αυτό το στόχο να τα πάω κι εγώ καλά να. Όχι, να τρέξω, εγώ να... έχω πει στους δύο αυτούς αθλητές και σε κάποιους άλλους οι οποίοι θα έρθουν ότι δεν θα ήταν σωστό να χτυπήσουν την κούρσα. Ας τρέξουν μαζί με τους άλλους αθλητές, ας τρέξουν παρέα με τον πρώτο. Και, στα τελευταίο και στο τελευταίο χιλιόμετρο, ας κάνουν λίγο πίσω και να βγουν μπροστά αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται εδώ, οι Κερκυραίοι, οι Γιαννιώτες, από την Καβάλα, από τη Λευκάδα που έρχονται. Ωραία, η συμμετοχή, μια και το ανέφερες, θα είναι έχουμε κόσμο εκτός και εκτός. Ναι, έχουμε έτσι. Από Λευκάδα, Γιάννα, εντάξει, εδώ γύρω Καστοριά. Εσύ πρόσφατα που πήγες στα Γιάννενα, τι έγινε? Την Κυριακή έτρεξα στο Κόρφου, στο Run Greece, το οποίο το οργανώνει ο Σέγας. Να βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από τους περσινούς αγώνες. Έτσι λίγο να μπούμε, να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα του αγώνα. Εδώ είναι πανηγυρικά στο τέλος. Α, θα μιλήσουμε και για Special Olympics, θα μιλήσουμε μετά και για την προσπάθεια αυτή που έχετε. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από πέρσι, νικητές. Μαύρο είναι η Ζήκου, η συνάδελφός μου, η αστυνομικός από τα Γιάννενα. Είναι και εδώ και η κυρία Βαρβάρα Ταβλαρίδου. Κόσμος πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό είναι πέρσι, έτσι. Πέρσι είχατε πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι όλη η ομάδα της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ φαντάζομαι ότι έχετε τερματίσει ή δεν έχετε ξεκινήσει. Όχι, όχι, είμαστε στο Αχίλιον και είναι εκεί. Και τα μετάλλια μας. Να τα ξαναδούμε λίγο. Παναγιώτη, θέλω να δω λίγο. Εκεί που είσαστε, όλα τα παιδιά της αστυνομίας, έχει ξεκινήσει ο αγώνας. Σε αυτή τη φωτογραφία θα τη δούμε λίγο αργότερα και θα μείνουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχετε ξεκινήσει ή έχετε τελειώσει? Όχι, είμαστε στην εκκίνηση. Α, γι' αυτό είστε έτσι χαρούμενοι. Ναι. Και ακόμα δεν έχετε υδρώσει πολύ. Με τον μπλε είναι η Τζαμάκου Γεωργία, είναι αθυπαστινόμος. Πήρε τέταρτη θέση. Συμμετέχουν, επειδή και εσείς είστε στα σώματα ασφαλείας, συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τα σώματα ασφαλείας. Και από την πρωτοστική και από το λιμενικό. Ναι. Υπάρχει μια έτσι. Για να δούμε. Εδώ είσαστε όλοι χαρούμενοι, δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα. Οπότε λέτε εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Είναι η δρομή τη αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρα. Πώς τα πάτε εσείς? Εσείς των σωμάτων ασφαλείας πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Έχετε αντοχή, τρέχετε. Πολύ καλά και μάλιστα πάμε και σε αποστάσεις πέρα του μαραθωνίου. Τώρα οι μισοί από αυτούς που βλέπουμε στη φωτογραφία εκεί θα πάνε Όλυμπο. Α. 42, Ολύμπους Μαραθών. Μάλιστα, πήραν φόρα μετά το περσινό και σου λέει να πάμε και έναν Όλυμπο. Ωραία. Θα τις δούμε και στη συνέχεια τις φωτογραφίες. Γιάννη, να που πήγες, τι διαφορές είδες? Πέραν από το σκουπίδι που μου είπες ότι δεν μύριζε τίποτα, δεν υπήρχε σκουπίδι στα Γιάννενα πουθενά, εγώ θα πω, έτσι. Θα πω και μάλιστα το είπα και στο ΔΣ, ότι αν το φαινόμενο αυτό με τους κάδους υπάρχει έως και τη μέρα του αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να τρέχετε με αυτές τις συνθήκες. Θα φτωχωθώ πάρα πολύ να περάσουν από 20 κάδους οι οποίοι είναι φορτωμένοι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και για εσάς που τρέχετε και την αναπνοή σας. Ναι, βέβαια, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Το θέμα είναι και η εικόνα. Θα έρθουν ξένοι, έρχονται 30 Ιταλοί από την Ιταλία, από την Νότια Ιταλία, οι οποίοι έρχονται με ένα γραφείο οργανωμένα. Ωραία. Θα τρέξουν τα παιδιά από του Special Olympics, να κάνουμε μια παρέθεση και θα τρέξουν και για πρώτη φορά, μια και είπατε και για ποδόσφαιρο πριν, θα τρέξουν και παιδιά από το ΑΟ Κοντούκαλι. Α, από την ομάδα του Κοντοκαλίου. Ναι. Πάρα που τα έχουν καταφέρει, τα καταφέραν και πάρα πολύ καλά φέτος στον αγώνα του ποδοσφαίρου. Με τη βοήθεια του Βασίλη. Οργανωμένα δηλαδή σαν σωματείο Κοντόκαλι. Σαν σωματείο Κοντόκαλι, ναι, αλλά θα τρέξουν και τα μικρά. Τα λένε, εγώ δεν έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και δεν ξέρω. Προ junior, μπαμπίνι, κάπως έτσι. Ωραία, αυτό θα είναι μια ειδική κατηγορία. Θα είναι μια ειδική κατηγορία τα οποία θα συνοδεύσουν τα παιδιά από τα Special Olympics, που θα τρέξουμε και εμείς όλοι οι μεγάλοι και γενικά όλοι αυτοί που θα τρέξουν και στον Τεγάρι. Θα τρέξουν από την είσοδο του Φρουρίου.
θα μπούμε μέσα ληστό και θα τερματίσουμε κοφινέτα. Έτσι, λίγο πιο μικρή διαδρομή. Ναι, να δούμε λίγο την πρώτη φωτογραφία, Παναγιώτη, για να μιλήσουμε και λίγο για τα εδώ, να μείνουμε λίγο σε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Είναι από τον αγώνα που κάνουμε στο. Είναι το Corfu Path, που είναι ορεινό αγώνα. Ναι. Είναι 8 και 24 χιλιόμετρα. Είναι κοινοπιάστες η εκκίνηση. Γίνεται κάθε μέσα Μαρτίου, κάθε χρόνο. Εδώ πώς αποφασίζετε τη συμμετοχή, να μείνουμε τη φωτογραφία, λίγο να τη βλέπουμε. Πώς αποφασίζετε φέτος στο Second Corfu Run να υπάρχει μια συνεργασία και με τα Special Olympics? Τα παιδιά, βέβαια, να πούμε ότι πάνε καταπληκτικά. Διαπρέπουν. Πάνε, πάνε καλά. Και τα παιδιά της κολύμβησης διέπρεψαν. Είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή Εθνολογίες και ζωντανά. Είχαμε βγει την ώρα της τελετής έναρξης. Τα πήγαν εξαιρετικά τα παιδιά και θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή να πούμε αναλυτικά και τις διακρίσεις. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία τώρα με τα Special Olympics? Καταρχήν είδα που κάνουν προπόνηση κάτω στο ΕΑΚ. Mm-hmm. Το οποίο το ΕΑΚ έχει χίλια προβλήματα. Ναι. Και για εμάς τους αθλητές και για τους γονείς. Τους είδα εκεί που κάνουν προπόνηση. Mm-hmm. Και τα παιδιά πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Ναι, δηλαδή φανταστικά. Δηλαδή και στο ακόντιο που πετάνε και στη σφαίρα και στο μπαλάκι. Mm-hmm. Και γενικά πάνε πάρα πολύ καλά. Και λέω, γιατί να μην είναι κοντά μας? Παιδιά μας είναι. Σωστά. Οπότε υπάρχει μια ειδική διαδρομή που θα γίνει με τα Special Olympics και με κάποια παιδιά πιο μικρά ηλικία, έτσι. Ναι, με την Ακαδημία του Κοντοκαλίου. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίες συνεργασίες. Μ' αρέσει που μπαίνει πολλοί κόσμος. Μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες όπως μιλάμε με τον Νίκο. Ο δρομέας είναι ένας μοναχός. Mm-hmm. Είναι μοναχός στον δρόμο, μοναχός στην προπόνηση και ακόμα και στις διαδρομές είναι μόνος του. Τα 10 χιλιόμετρα κάποιοι θα είναι μόνο. Ο πρώτος είναι μόνος το πρώτος και ο δεύτερος. Δεν μιλάνε μεταξύ τους, Εντάξει, είσαι μόνος. Όχι, ναι, ενώ κάτι τους αποσυντονίζει ή σου δίνει κουράγιο. Όχι, σου δίνει κουράγιο. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο να συντονιστείς. Δηλαδή είμαι μόνος μου, ακόμα έχω 5 χιλιόμετρα. Αχ, πώς θα περάσουν και τέτοια. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι βάζουμε και μέσα στο κομμάτι το αδρομικό ομαδικά αθλήματα. Mm-hmm. Και εγώ προτείνω και στα παιδιά από το Χάλμπο που πήγανε πάρα πολύ καλά και στο ΦΕΑΚΑ και στα ΤΑΝ, αν θέλουν να είμαστε εδώ. Κοίταξε, επειδή τώρα είναι λίγο σε μια κατάσταση στενοχώρια, γιατί δεν τα κατάφεραν να ανέβουν. Ναι, αλλά πήγανε πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, τώρα είναι ακόμα λίγο. Περιμένω και τον αγώνα του Μπαράζ αυτό το ερχόμενο Σάββατο, μακάρι να πάνε όλα καλά. Κοίταξε, να ξεκαθαρίσει λίγο, να φύγουν αυτά τα θέματα. Στο κομμάτι το δρομικό πρέπει να μπουν και ομαδικά αθλήματα. Mm-hmm. Κοίταξε, η αρχή με το Κοντόκαλο νομίζω είναι πάρα πολύ καλή αρχή. Δηλαδή, ένα σύλλογο, μια ομάδα ποδοσφαίρου να μπουν τα παιδιά δυναμικά είναι μέσα. Είναι δύο παιδιά εκεί πέρα, είναι δύο συναδελφοί μου, οι πρεσβέστες, εγώ αστυνομικός. Είναι σώματα ασφαλείας είμαστε, το οποίο κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ωραία. Είναι ο Κορίγης και ο Αράθυμος, ο Βασίλης, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια φανταστική ομάδα, ένα πολύ οικογενειακό κλίμα. Και του λέω, Βασίλη, σας βλέπω πάρα πολύ καλά. Σε καλή φυσική κατάσταση. Πάρτε τα παιδάκια. Δεν έρχεστε. Στην εκκίνηση. Ωραίο αυτό. Ο αθλητισμός ενώνει διαφορετικούς αθλητές και διαφορετικά αθλήματα. Η εκκίνηση είναι 10 Ιουνίου, 11 ώρα το πρωί. Τι ώρα ξεκινάει? 9 ώρα το πρωί. Είναι αυστηρά 9 ώρα, γιατί θα έχουμε και ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Πόσο περίπου, Νίκο, θα πάρει αυτό, δηλαδή αυτά τα 11 χιλιόμετρα περίπου, πόση ώρα θα πάρουν? Ο πρώτος θα κάνει 40 λεπτά. Μόνο? 38. Κουράστηκα. Όταν θα κάνει 10 λεπτά, ο δεύτερος θα κάνει 1 και 20. Α, είναι πιο γρήγορη διαδρομή στην Ελλάδα. Ναι, η χάραξα αυτή το 2015 την έκανα με έναν άλλο σύλλογο με τον οποίο ήμουν μέλος. Τελικά την συνεχίσαμε μόνοι μας με τους χειριστές δρομής, τους οποίους ιδρύσαμε πέρσι τον Μάρτιο. Θα πω όμως ότι αυτή η διαδρομή είναι πολύ γρήγορη. Φανταστείτε ότι έχει 2.800 κατηφόρα. Και έχει ενδιαφέρον, έτσι λέει. Σε διαδρομή δεν είναι μια διαδρομή που τη βαριέσαι, που βλέπει μονότονα πράγματα. Έχει εναλλαγές και το τοπίο και η διαδρομή. Είναι ωραία διαδρομή. Καταρχήν είσαι στην εκκίνηση μισή ώρα πριν και βλέπει ένα παλάτι. Ναι, σωστά. Έναν άκτορο. Ναι. Και τερματίζει στη μεγάλη πλατεία του Βαλκανίων. Τέλεια είναι. Περνά και μπροστά από το ληστό. Για πες μου και λίγα λόγια για του κερκυραίου δρομή. Για πώ μαζευτήκατε, τα αποφασίσατε. Τα αποφασίσαμε γιατί. Μαζευτήκαμε κάποιοι αθλητές οι οποίοι τρέχουμε χρόνια σε μεγάλες αποστάσεις. Είδαμε ότι ο σύλλογός μας δεν πρέπει να έχει χρώμα, είτε πολιτικό ή κάτι άλλο, ούτε συμφέροντα. Γι' αυτό, αν θα δείτε στην προκήρυξή μας και γενικά στις προκηρύξεις μας, δεν ζητάμε βοήθεια ούτε από το Δήμο ούτε από την Περιφέρεια. Ναι. Έχουν άλλα προβλήματα. Βέβαια, τους γνωστοποιείτε ότι θα γίνει ένας αγώνας. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά απλά έχουν άλλα θέματα τώρα στο μυαλό τους. Ναι. Και δεν θέλουμε να χτυπάμε πόρτες όταν ήδη αυτές οι πόρτες τις χτυπάνε άλλοι και άλλα θεματάκια κτλ. Και έτσι είπαμε ότι ο αθλητισμός έχει μία δική του πορεία. Στην Κέρκυρα υπάρχει μία έξαρση, υπάρχει μία άνοδος τεράστια και θα πρέπει να γίνονται αγώνες οι οποίοι να είναι στημένοι σωστά.
Ωραία. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κοινωνικό. Και γι' αυτό είπαμε να κάνουμε ένα σύλλογο ο οποίος να έχει στάνταρ, κάποια στάνταρ. Δεν κάνουμε αγώνα ο οποίος δεν έχει ηλεκτρονική χρονομέρηση. Δηλαδή, τσιπάκι, φοράς παπούτσι, το τσιπάκι στο παπούτσι, περνάς πύλη. Η ενδυμασία ενός ανθρώπου που θέλει να συμμετάσχει, φαντάζομαι σορτσάκι, μπλουζίτσα, σπορτεξάκι, έτσι, απλά πραγματάκια. Ναι, και να έχει και μία μικρή πορεία το τελευταίο χρόνο στην άσφαλτο. Ναι, δηλαδή, να μπορεί να ανταπεξέλθει λίγο, έτσι. Γιατί ξέρετε κάτι, αν έρθει κάποιος ο οποίος δεν έχει τρέξει, πει εγώ πάω να μπω μέσα στην εγκίνηση. Το μόνο πράγμα είναι ότι την επόμενη μέρα θα πει ότι εγώ δεν ξανατρέχω. Και θα ήταν άσχημο για μας αυτό. Εμείς θέλουμε να σηκώσουμε ανθρώπους από τον καναπέ και να πούμε ναι, ελάτε, όμως να έχουν κάνει κάτι. Ναι, σωστά. Γιατί είναι κακό και για τη διοργάνωση ένας ο οποίος να μείνει στην επτανήσου και να πει ελάτε, πάρτε με αυτό. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Second Corfu Run 10 Ιουνίου 2018. Τα είπαμε με τον Νίκο, θα τα ξαναπούμε κιόλας μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή. Και θέλω να είμαστε έτσι, να έχουμε και στον αγώνα ενεργή συμμετοχή, να δείξουμε την προσπάθεια των αθλητών. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Εμείς σας περιμένουμε. Να τρέξουμε, ξέχασε το. Όσες περιμένουμε, απονομές είναι 11 η ώρα. Σε απονομές θα ήταν τέλειο. Ναι, οι απονομές στην πλατεία, έτσι, στο Λιστόν. Στην Κουφινέτα. Εκεί που θα τελειώσει. Απλά επέλεξα την Κουφινέτα διότι στο Λιστόν δεν μπορούμε να στήσουμε δύο μπαλόνια αψίδες χρονομέτρηση. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν έτσι καταστήματα και υπάρχει θέμα. Σωστά. Η Κουφινέτα είναι ένας πολύ καλός χώρος διότι έχει δέντρα, έχει ομπρέλες, έχει πράγματα και είναι και πλατεία. Και είναι πάρα πολύ καλή γιατί έχουμε κέτερι, θα είναι κόσμος, βάθρα. Τέλεια. Καλά, βάζε. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σου είπατε.